Καλησπέρα κύριε Καπλάνη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας κυρία Βακεθιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που έστω και με αυτόν τον τρόπο κάπως βρίσκομαι στην αγαπημένη Κρήτη. Έχετε σύνδεση με το νησί. Στους κριτικούς και τις κριτικές. Έχετε σύνδεση με το νησί. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όχι προσωπική συγγενική, αλλά επειδή ασχολούμαι με την κριτική λογοτεχνία, η ειδικότητά μου είναι τα πρώιμα νεοελληνικά κείμενα, ασχολούμαι με τον Ερωτόκριτο και με όλα τα. Και σήμερα η ανακοίνωσή μου στο συνέδριο πάλι ένα κριτικό κείμενο αφορούσε τη ρημάδα Κόρης και Νιού. Οπότε ναι, έχω μεγάλη σύνδεση και την αγαπώ την Κρήτη και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί είναι, να πούμε, σε εξέλιξη το συνέδριο αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώνετε. Θέλαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή συζήτηση, επειδή και η βία και η εξουσία είναι διαχρονικά θέματα, απασχολούν τον άνθρωπο, η λογοτεχνία εκφράζει την ανθρώπινη φύση άλλωστε και πολλές φορές συμβαδίζουν και τα δύο, η βία και η εξουσία. Ναι, ναι, μαζί πάνε, χέρι-χέρι. Ναι. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές μορφές βίας και εκείνες που μας ενδιαφέρουν και όλες κάπως ιδιαίτερα στο συνέδριο δεν είναι τόσο οι θεσμικές μορφές, οι φανερές μορφές, ασφαλώς τις εξετάζουμε και αυτές, αλλά κυρίως αυτές οι μορφές που λειτουργούν με έναν, ας το πούμε έτσι, άρρητο τρόπο, που διαμορφώνουν λόγους, που διαμορφώνουν αντιλήψεις και που επιβάλλονται όχι με το ρόπαλο, όχι με τη συγκεκριμένη, ας πούμε, σωματική βία, αλλά μας επιβάλλονται ως κανόνας. Και το κλασικότερο παράδειγμα για αυτού του τύπου την βία, την άρρητη, αυτή που είναι που δεν λέγεται, ούτε βεβαίως παίρνει φυσική μορφή και δεν λειτουργεί καταπιεστικά με την έννοια ενός τιμωρητικού θεσμού, αλλά από την άλλη εσωτερικεύεται ως κανόνας και μας καταπιέζει. Το κλασικότερο παράδειγμα είναι η έμφυλη βία, ο έμφυλος λόγος, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται, ας πούμε, οι θηλυκότητες ή δεν παρουσιάζονται στο λόγο, που είναι επίσης ένα αντικείμενο που εμένα με ενδιαφέρει πολύ. Περνάει έτσι, περνάνε αυτά τα ζητήματα μέσω της λογοτεχνίας πολύ πιο έντονα στον αναγνώστη, σε όποιον έρχεται σε επαφή με αυτά, και πώς έχουν λειτουργήσει διαχρονικά, κύριε Καπλάνη? Κοιτάξτε, η λογοτεχνία, όπως ξέρετε, έχει το προνόμιο, σε αντίθεση με την επιστήμη. Η επιστήμη χρειάζεται το χρόνο της, χρειάζεται να πάρει τις αποστάσεις της, χρειάζεται να μελετήσει, να σκεφτεί, να συγκρίνει. Η λογοτεχνία έχει το προνόμιο να καταγράφει πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο έγκαιρα τα συμβάντα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Οπότε η λογοτεχνία πάντοτε κατέγραφε και εξακολουθεί να καταγράφει τα πάντα, όχι μόνο την βία. Για το θέμα της βίας, ας πούμε, και αυτό το κάνει διαχρονικά, το κάνει και σήμερα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, αν δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου, ότι έχουμε και πάρα πολλές ανακοινώσεις που αφορούν το απόλυτο τώρα, το πραγματικό μας παρόν, που αφορούν το 2023, που αφορούν την λογοτεχνία της κρίσης, την λογοτεχνία της επιδημίας του COVID, γιατί βρισκόμαστε στη μετα-COVID εποχή. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς, πρέπει να εξετάσουμε λίγο χωριστά. Δεν μπορώ να βγάλω ένα γενικό κανόνα για το πώς το κάνει. Έχει αυτές τις κεραίες και καταγράφει άμεσα διάφορα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και καταγράφονται και μέσα στη λογοτεχνία. Αλλά προφανώς η κάθε συγγράφηση και ο κάθε συγγραφέας το κάνει με το δικό της τρόπο και το δικό του τρόπο. Ναι, και μιλώντας βέβαια για τη λογοτεχνία, πίσω από αυτήν κρύβονται άνθρωποι, έτσι, κρύβεται το ανθρώπινο στοιχείο και κρύβονται εποχές και βρίσκονται εποχές που έχουν να κάνουν με καταστάσεις, με βιώματα, δηλαδή ζητήματα όπως ο πόλεμος, όπως τα φαινόμενα βίας, βιασμοί, γενοκτονίες, όλα αυτά μα ασφαλώς που είναι ίδια η ζωή, είναι μέσα δυστυχώς στη ζωή.
Ασφαλώς η λογοτεχνία παράγεται σε συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα, από δεν είναι μία άσκηση εργαστηριακή, δεν παράγεται σε συνθήκες εργαστηριακού κενού. Μέσα στην κοινωνία παράγεται, μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, σε συγκεκριμένους τόπους, σε συγκεκριμένους χρόνους, από ανθρώπους συγκεκριμένους που επίσης έχουν και συγκεκριμένες ιδεολογίες, και όλα αυτά είτε το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι είτε όχι, καταγράφονται με κάποιον τρόπο, εγγράφονται στο σώμα της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Βέβαια, από εκεί και πέρα, ξέρετε, αυτό είναι ένα μεγάλο θεωρητικό ζήτημα, ο θάνατος του συγγραφέα, εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι αλήθεια ότι ενώ όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο που περιγράφουμε ισχύει απόλυτα για τις συνθήκες παραγωγής, από εκεί και πέρα όμως ο μεγάλος πόλος που καθορίζει την ίδια τη λογοτεχνία και την πρόσληψή της και την ερμηνεία της και τα πάντα, είναι το αναγνωστικό κοινό. Και αν αλλάζουν οι παράμετροι του αναγνωστικού κοινού, αλλάζει τότε και ολόκληρο το σύμπαν το λογοτεχνικό, ανεξάρτητα δηλαδή από τις όποιες αρχικές προθέσεις μπορεί να είχαν οι συγγραφείς ή ακόμη και από τα αρχικά ιστορικά συμφραζόμενα. Και αυτό είναι όμως θετικό, γιατί σημαίνει ότι η λογοτεχνία σε κάθε εποχή, από κάθε ομάδα, από κάθε άνθρωπο, μπορεί να διαβάζεται διαφορετικά και να παίρνει καινούργια περιεχόμενα, καινούργια, να φωτίζεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι αναγκαστικά κακό. Ναι. Είναι λοιπόν, υπάρχει μια ζωντάνια μέσα, μέσα στο ίδιο της το περιεχόμενο. Πολλές φορές αυτό είναι τόσο δυνατό, συγκλονιστικό, που μας, γιατί αφορά και ανθρώπινα βιώματα, δηλαδή μπορεί να είναι ένα άλλο κάφτωμα, έτσι, μπορεί να είναι ακόμα και όλα αυτά τα ζητήματα, τα πανανθρώπινα με τα οποία καταπιάνονται οι αρχαίες τραγωδίες. Ζητήματα που είναι σαν να γράφονται και σήμερα, η ύβρις, η τιμωρία, όλα αυτά. Πάλι ασφαλώς υπάρχουν όλα αυτά, αλλά ξέρετε, εξαρτάται πάντα από την εποχή, από το που στρέφει το βλέμμα της η εποχή και η κοινωνία, και από τον καθένα και την καθεμιά από εμάς. Ναι. Δηλαδή εμείς μπορεί να προσπαθούμε να θεσπίσουμε κανόνες ή να μιλήσουμε για συγκεκριμένα θέματα, αλλά στο τέλος της μέρας, ξέρετε, η κάθε αναγνώστρια και ο κάθε αναγνώστης παίρνει από το κάθε λογοτεχνικό κείμενο αυτό που θέλει και αυτό που μπορεί. Δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς εκ των προτέρων. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι κακό πράγμα. Mm-hmm. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συζήτηση γύρω από τη λογοτεχνία, η επιστημονική προσέγγιση, είναι άλλο πράγμα, βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα το πώς προσεγγίζει το αναγνωστικό κοινό τη λογοτεχνία και άλλο πράγμα πώς την προσεγγίζει η επιστήμη. Mm-hmm. Η επιστήμη ασφαλώς θα αναζητήσει και κυρίαρχες τάσεις, θα αναζητήσει μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση, αλλά εκεί βρίσκουμε, και αυτό κάνουμε και στα συνέδρια και στο δικό μας συνέδριο, αλλά αυτό είναι μια διαφορετική κατηγορία προφανώς από το μέσο αναγνωστικό κοινό. Είναι βέβαια τόσο δυνατά ζητήματα και τα δύο, και η βία και η εξουσία, είτε χωριστά είτε μαζί πάνε, που αλλά απασχολούν... είναι μεγαθέματα, κυρία Βακεθιανάκη, είναι μεγαθέματα. Μεγαθέματα, ακριβώς, μεγαθέματα. Προφανώς, κανένα συνέδριο δεν μπορεί να εξαντλήσει και γι' αυτό, και όπως είδατε ο υπότιτλος μας είναι ίχνη στο σώμα της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Ίχνη θα ζητήσουμε, δεν προσπαθούμε ούτε προσποιούμαστε ότι μπορεί να καλυφθεί ποτέ οποιοδήποτε θέμα οριστικά και συνολικά, αλλά ασφαλώς νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρα σήμερα και η βία και η σχέση της με την εξουσία καθορίζουν στην πραγματικότητα τις ζωές μας. Ναι. Εμείς τα βλέπουμε μέσα από την λογοτεχνική τους καταγραφή, αλλά σίγουρα γινόμαστε φορείς, μάρτυρες, και φορείς, και τα σώματά μας και οι ζωές μας, πεδία άσκησης βίας και εξουσίας καθημερινά, θα έλεγα, σε διάφορα επίπεδα. Και ναι, η λογοτεχνία από αυτή την άποψη, περιγράφοντας και καταγράφοντας τα φαινόμενα, μπορεί να λειτουργήσει και παρηγορητικά.
μπορεί να μας δώσει δηλαδή διεξόδους μέσα από τη συγκίνηση, την αισθητική συγκίνηση, αλλά και την πραγματική συγκίνηση, να διαχειριστούμε λίγο τα ζητήματα. Ναι, για τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, έτσι, δηλαδή πάνω στα οποία ή να επιδράσουμε αν θέλετε. Στα ζητήματα βίας λέτε. Ναι, και βίας και εξουσίας. Θεωρητικά το σημαντικό, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Μισελ Φουκό, με τις φουκοϊκές αναλύσεις, είναι ότι η βία και η εξουσία εμπεριέχει τη δυνατότητα αντίστασης στην βία και στην εξουσία. Αν δεν υπάρχει άλλωστε θεωρητικά αυτή η δυνατότητα αντίστασης, τότε είναι όλα μάταια. Αν δεν είναι, οπότε μπορούμε να αντιδράσουμε. Πάντοτε έχουμε περιθώρια να αντισταθούμε. Αλλά αυτό χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται μια προσωπική στάση απέναντι στα πράγματα. Δεν μπορεί να πετύχει κανείς ότι θα το κάνουν όλες και όλοι. Αλλά ευτυχώς υπάρχει πάντα για όλες και όλους ως δυνατότητα. Αυτό είναι το παρήγορο. Γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ δυστοπικό, κυρία Βακεθιανάκη, θα έπρεπε. Αλλιώς, τι θα κάναμε αν εκεί στο βάθος του τούνελ που συνηθίζουμε να λέμε δεν βλέπαμε αυτήν την μια χαραμάδα φωτός, μια ακτίδα φωτός, έτσι. Πάντα υπάρχει. Είναι εγγεγραμμένη μέσα στις ίδιες τις έννοιες. Είναι εγγενής η δύναμη αντίστασης στις έννοιες. Απλώς δεν γίνεται από μόνη της. Έτσι χρειάζεται κινητοποίηση από τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κουνήσουμε το δάκτυλο και να είναι όλα καλύτερα. Όχι, όχι. Το να κουνάμε το δάχτυλο δεν βοηθάει νομίζω κανέναν και καμία σε τίποτε. Δεν είναι βοηθητικό. Είναι μάλλον προβληματικό. Δεν κουνάμε δάχτυλα. Ναι. Απλώς ξαναλέω, ευτυχώς έχουμε για όλα τη δυνατότητα αντίστασης. Αλλά πρέπει αυτή τη δυνατότητα να την εκμεταλλευόμαστε και να την κάνουμε πράξη. Και μπορεί ένα κείμενο λογοτεχνικό, λοιπόν, κύριε Καπλάνη, να μας δώσει αυτή τη δύναμη ή να μας παρακινήσει, να μας συνεπάρει αρκετά, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε λίγο, να δραστηριοποιηθούμε λίγο. Ναι, ευτυχώς. Πιστεύω ότι ευτυχώς αυτό είναι και αυτό ένα πράγμα που κάνει η λογοτεχνία. Mm-hmm. Καταγράφει τα φαινόμενα, σου δίνει καινούργιες οπτικές που δεν είναι αναγκαστικά αυτές που έχεις σκεφτεί εσύ και ανοίγει δρόμους. Ένα από τα πράγματα που κάνει είναι και αυτό. Ναι. Και αν μπορέσει με κάποιον τρόπο να πιάσει την αναγνώστρια και τον αναγνώστη, να τον συγκινήσει, να τον αγγίξει ή να τον αγγίξει βαθιά, τότε νομίζω ότι λειτουργεί και σε άλλα επίπεδα πέρα από το αναγνωστικό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να κινητοποιήσει μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βακεθιανάκη, να πω ότι το συνέδριο είναι διαδικτυακό. Άμα μπείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Απιθύτα θα το βρείτε. Βία και εξουσία, ίχνη στο σώμα της λογοτεχνίας. Είναι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Δηλαδή για την ώρα έχουμε τελειώσει με τις 6 πρώτες από τις 22 συνεδρίες. Οπότε, υπάρχει πολύ υλικό ακόμα και πολλοί ομιλητές. Όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι και όλα ευπρόσδεκτα να το παρακολουθήσετε. Θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Με χαρά. Και εμείς θα επανέλθουμε για το μάθημα που διδάσκεται, κύριε Καπλάνη, με άλλη αφορμή να συζητήσουμε και για τον ερωτόκριτο. Θα πω άλλα πράγματα. Μεγάλη μου χαρά. Σας λέω και σήμερα η ανακοίνωσή μου πάλι την Κρήτη αφορούσε. Πάλι, αφορούσε ένα αριστουργηματικό κείμενο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, του 15ου αιώνα, τη Ρημάδα Κόρης Κενιού. Ωραία. Που έχει πολύ αντίσταση μέσα και πολύ μοντέρνα αντίληψη, παρόλο που είναι του 15ου αιώνα. Ωραία. Θα μιλήσουμε και για αυτήν, να γνωρίσουμε και γι' αυτό. Να γνωρίσουμε, είναι ωραίο να γνωρίζουμε πράγματα για τα οποία δεν είναι εύκολο να βρούμε πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπλάνη, καλή συνέχεια. Μεγάλη μου χαρά στη διάθεσή σας πάντα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.